Νέοι αγώνες. Νέοι αγώνες και παλιές συνεχίζονται. Ήρθαμε σήμερα εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μας που είναι έξω, να σε επιδώσουμε τα ψηφίσματα. Ξέρετε κι εσείς ο ίδιος ότι είμαστε σαν κλάδος αντίθετοι με τα συγκεκριμένα νομοθετήματα που προσπαθούν να προωθήσουν αυτού του είδους την αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Και νομίζω ότι μπορείτε και εσείς ίδιοι να το καταλάβετε ότι αυτού του είδους αξιολόγηση, αν εφαρμοστεί, δεν θα έχει κάτι θετικό για το δημόσιο σχολείο. Μάλλον θα σημαίνει την αρχή του τέλους. Και μόνο από το ποσοστό συμμετοχής στις δύο απεργίες αποχές που προκήρυξαν οι ομοσπονδίες, θα έπρεπε το Υπουργείο να χυλάρει το μήνυμα και να μην συνεχίσει να προσπαθεί διαπυρός και σιδήρου να την περάσει. Γιατί οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, όμως οι εκπαιδευτικοί είναι στα σχολιά τους. Και δεν μπορούμε να προδώσουμε αυτό για το οποίο δουλεύουμε τόσα χρόνια, το δημόσιο σχολείο και τους μαθητές μας. Ελπίζω και πιστεύω η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην υποκύψει στις αφόρητες πιέσεις της Υπουργού Παιδείας. Αλλά εμείς, πέρα από τις δικαστικές αποφάσεις, θεωρούμε ότι με τους αγώνες μας θα δώσουμε τη λύση και θα κρατήσουμε το σχολείο όρθιο. Ο αγώνας δεν δίνεται στα δικαστήρια. Ο αγώνας δίνεται στον δρόμο, ο αγώνας δίνεται στο σχολείο κάθε μέρα. Οι εκπαιδευτικοί μαχόμενοι αισθάνονται ότι βάλλονται από ένα υπουργό, από μια υπουργό, η οποία έχει δείξει το πιο αυταρχικό πρόσωπο από όσο θυμάται κανείς στην ιστορία της εκπαίδευσης. Θέλει να θανατώσει στην πραγματικότητα το δημόσιο δωρεάν σχολείο και να φέρει ένα σχολείο της αγοράς, ένα σχολείο το οποίο, ενώ το κράτος δεν θα το χρηματοδοτεί, θα καλεί τους εκπαιδευτικούς να βρίσκουν τους πόρους και αν δεν το κάνουν θα κρίνονται ακαταλληλοί. Βλέπουμε ένα Υπουργείο το οποίο έχει αφήσει στο έλεος του Θεού τους εκπαιδευτικούς χωρίς επιμόρφωση, χωρίς χρηματοδότηση στα σχολεία. Ακόμα σήμερα τα σχολεία μας έχουν χιλιάδες κενά. Δείτε από τον Ομόλα Σιτίου ότι ακόμα δεν μπορούν τα σχολεία να κλείσουν πρόγραμμα και να λειτουργήσουν. Και αυτή η Υπουργός οραματίζεται αξιολόγηση με ποιους όρους, με όρους διάλυσης. Χωρίς διάλογο, χωρίς συνδιαλλαγή, χωρίς διάλογο και χωρίς να ακούσει αυτούς που πραγματικά πρέπει να ακούσει, τους εκπαιδευτικούς. Άρα εμείς θα σταθούμε απέναντι, δεν καπτόμαστε από απειλές, από αυταρχισμούς, από απειλές για αναστολή. Δεν θα καμφθούμε, θα δώσουμε τον αγώνα για να κρατήσουμε όρθιο το σχολείο. Και σήμερα στην έφεση, από μια καλώς ή κακώς δικαιοσύνη η οποία εγείρε ερωτηματικά η στάση της, ερχόμαστε να δώσουμε τον μεγαλύτερο αγώνα που είναι ο αγώνας της δημοκρατίας. Παλεύουμε για τη δημοκρατία, για το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας και την διαφύλαξη του συντάγματος. Είμαστε εδώ πέρα και θέλουμε αρρωγούς και εσάς αλλά και τους γονείς, γιατί δεν θα αφήσουμε αυτό το σχολείο να το ισοπεδώσει. Συνεχίζω και με αφορμή την τελευταία κουβέντα του Αλέξανδρου, του Πρόεδρου της Σιτίας. Κύριε Προϊστάμενε, σήμερα οι εκπαιδευτικοί του νομού μας ενώνουν τις φωνές τους με τους εκπαιδευτικούς όλης της Ελλάδας και, όπως είπε ο Αλέξανδρος, δίνουν ένα δημοκρατικό και αξιοπρεπή αγώνα με τη συμμετοχή τους στη σημερινή απεργία ενάντια στην Υπουργό, η οποία, όπως ακούστηκε, δεν θέλει το διάλογο, δεν δέχεται το διάλογο. Ανταυτού, είναι η Υπουργός που στέλνει τους εκπαιδευτικούς στα δικαστήρια, είναι η Υπουργός που προσπαθεί να μετατρέψει τα σχολεία σε μορφώματα γραφειοκρατίας, είναι η Υπουργός η οποία με το νόμο που έφερε πάει να βάλει μια ταφόπλακα στη δημόσια εκπαίδευση. Εμείς λοιπόν ενώνουμε τις φωνές μας, λέμε ένα μεγάλο όχι ενάντια σε όλα αυτά και θα είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια σε κάθε προσπάθεια της κυρίας Κεραμέως να υποβαθμίσει το σχολείο, την δημόσια εκπαίδευση και θα είμαστε πάλι εμείς που θα βάλουμε πλάτη για να στηρίξουμε το σχολιά μας, τους μαθητές μας και θέλουμε και εσάς δίπλα μας. Θα ακολουθήσουμε τα ψηφίσματά σας στην περιφερειακή διεύθυνση. Εκεί κανονικά έπρεπε να βρίσκεστε, αλλά εντάξει, για την ευκαιρία οι δύο τουλάχιστον που ήταν μέλη του ΠΙΣΠΕ και έχουμε συνεργαστεί πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, ευκαιρία που ειδωθήκαμε κιόλας. Τον Αλέξανδρο τον βλέπουμε πολύ καλά τα προγράμμα του. Εντάξει, καλή δύναμη σε αυτό που πάρετε. Και θα πάρει παραπέρα τα
αποτελέσματα των συλλόγων του νομού.